Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννη. Όλα καλά. Είχαμε την πραγματικοποίηση διεθνές... των θρησκειών, ε, 12ο Διεθνέ Συμπόσιο του Θεολογικών Σπουδών του Πανεπιστημίου τη Βιέννη. Ναι, ναι, και ήταν η πρώτη φορά που έγινε κάποιο συνέδριο με τέτοιο θέμα εμπορευματικοποίηση των θρησκειών. Δηλαδή, πώ αντιμετωπίζουν οι θρησκείε το εμπόριο, τα λεφτά, την απάτη, την οικονομική. Ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Είχαν έρθει κάπου. Ε, 30 καθηγητές ε, παγκοσμίου εμβέλειας όπω ο καθηγητή ο Ραφαήλ Ισραήλ από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο των Ιεροσολύμων, ο καθηγητή ο Τόμα Μακρένεν από το Ελσίνκι, ο καθηγητή Σετνάνα Σλάν από την Βιέννη. Ε, το πρώτο παράδειγμα έτσι που θα ήθελα να αναφέρω για να γίνω έτσι λίγο πιο κατανοητή για παράδειγμα φορώ αυτόν τον σταυρό ο οποίος κάνει 50 ευρώ εάν αυτός ο σταυρός τώρα έκανε 400 ευρώ ή 200 ευρώ και τον φορούσα για να δείξω ότι φορώ έναν όμορφο σταυρό όχι για να με προστατεύει από το μάτι τότε εδώ είναι εμπορευματικοποίηση των θρησκευτικών συμβόλων βέβαια αυτό είναι το πιο απλό παράδειγμα η πρωτόπλαστη όταν... Ε, Κάναν αμαρτήμα γιατί ήταν εγωιστές και νιώσαν γυμνοί. Μετά άρχισαν να ράβουν φύλλα δέντρων και να φορούν κάποια σαν φορέματα, τα οποία ήταν από φύλλα δέντρων, για να προστατευτούν που νιώθαν γυμνοί. Μετά άρχισε το εμπόριο. Ποιο έφτιαχνε αυτά τα φορέματα, από τη φύση, αυτά τα ενδύματα. Δηλαδή, είναι κάτι πρωτογενέ από την αρχαία εποχή η ανάγκη του ανθρώπου να φτιάχνει πράγματα και να τα πουλά και να τα δίνει. Όμω, πού πάει το θέμα θρησκεία, πού πάει η ηθική. Λεφτά και πίστη. Θυσία του Χριστού, το είδα και πριν από λίγο, και οικονομία. Είναι αντιφατικά αυτά, κυρία Δημοσένου, αλλά δυστυχώ συνεπάρχουν. Πολύ εύστοχο κύριε Ιωάννη. Είναι πάρα πολύ αντιφατικά. Εξάλλου, ο Χριστό έδιωξε του εμπόρου που ήταν έξω από τον ναό, ακριβώ γιατί αυτοί ε, αντάλλαζαν τα νομίσματα των ε, τότε Ιουδαίων, οι οποίοι πήγαιναν από όλο τον κόσμο εκεί στον ναό του Σολομόντο για να προσευχηθούν, για να κάνουν θυσία και έπρεπε να βάλουν ένα ειδικό νόμισμα. Και αυτοί κάθονταν οι έμποροι των λεφτών, ήταν χρηματιστέ έξω από τον ναό και του. Ε, ε, του χρέωναν το έναν αλόναν που λέμε εμεί στα Κυπριακά. Δηλαδή, αντάλλαζαν τα νομίσματα με πολύ πιο ε, μεγάλη τιμή από ότι ήταν και ο Χριστό πήρε μαστίγιο και του έδιωξε. Ε, βέβαια, ε, το θέμα είναι γιατί, γιατί, η θεολογία δεν στέκεται στο κύρος της και γιατί η εκκλησία αλλά και οι άλλες θρησκείες ούτως ώστε ε, να πατάξουν αυτή τη διαφθορά που γίνεται στο όνομα της εκκλησίας γιατί όπως έφεσαι το χατοπέντα είναι πολύ κακό πράγμα γιατί η θρησκεία διδάσκει και το άλλο είναι ότι ε, αυτό το θέμα είναι θέμα και δημοσίου συμφέροντο και δικαίου. Γι' αυτό εξαλλού μα τίμησε και με την παρουσία τη Υπουργό Δικαιοσύνη και Δημόσια Τάξη, η κυρία Ανά Κουκίδη, στο συνέδριο. Γιατί πάντα το δίκαιο, το δημόσιο δίκαιο πρέπει να προστατεύει την Εκκλησία και τις θρησκείες εάν αυτές εκτρέπονται. Βέβαια δεν μιλώ ότι εκτρέπεται η Εκκλησία. Απλά οι άνθρωποι όσο φορές... Ρωτήσει, επειδή πολλές φορές όταν πας σε μια Εκκλησία, ένα μεγάλο μοναστήρι, βλέπεις εκεί έξω να πουλάνε. Και αυτά τα χρήματα πάνε προς ενίσχυση αυτού του ναού. Θεωρείτε ότι είναι κακό αυτό. Όχι. Αυτό δεν είναι κακό. Ούτε τα αρχονταρικέα που υπάρχουν, ούτε και ότι πουλάνε νηστίσιμα εδέσματα για να βρίσκει ο κόσμος πιο εύκολα. Το κακό είναι όταν υπάρχει διαφθορά, όταν δεν είναι οι κανονικέ τιμές, όταν υπάρχει κερδοσκοπία, η οποία δεν δίνεται ε, σε, με τρόπο ωφέλιμο για τον κόσμο ο οποίος έχει πολύ ανάγκη. Ε, και στο Ισλάμ υπάρχει πάρα πολύ... Ε, Μεγάλο πρόβλημα. Πουλούν τα ε, χαλάλ, τα επιτρεπόμενα φαγητά στην νηστεία όταν έχουν ε, το Ραμαζάνι του. Ε, υπάρχει μεγάλη διαφθορά ακόμα και σε τράπεζε Ισλαμικές και αυτό ε, συζητήθηκε στο συνέδριο και στο Βουδισμό και στον Ινδουισμό. Ε, πάντα ο άνθρωπος δεν νιώθει ότι θα δώσει λόγο για αυτό που κάνει ούτε στον άνθρωπο του, ούτε στον εαυτό του, ούτε στο Θεό και γι' αυτό ε, προτιμά το συμφέρον. Αν όμως αυτό το συμφέρον είναι Ει βάρο του άλλου ανθρώπου και ει βάρο τη κοινωνία, τότε λέμε ότι υπάρχει αμάρτημα. Βέβαια, υπήρχε από την αρχαία Ελλάδα. Στην αρχαία Ελλάδα η πυθία ε, έδινε του χρησμού και ε, δεν την δωροδοκούσαν, την πλήρωναν για να μπορεί να ζήσει. Οπότε, ε, ο Τηρεσία, ο Μάντη, όταν έκανε. Ε, κακή κριτική στον Κρέοντα, τον Τύρανο ότι δεν ήταν δημοκρατικό και έκανε απάτες. Ε, ο Κρέοντα του είπε το μαντικό γένο αϊ Το μαντικό γενος είναι φιλάργυρων και από τότε βγήκε η έκφραση το ιερατείο αϊ Δηλαδή, ήταν από την αρχαία Ελλάδα αυτή η ανύπαρκτη ισορροπία των λεφτών, του, του χρήματο και του εμπορίου. Βέβαια, ο, ε, ο Χριστό. Πέταξε έξω του εμπόρου από τον ναό και ήταν εναντίον του εμπορίου. Ο προφήτης όμω του Ισλάμ, ο Μωάμεθ, ευλόγησε το εμπόριο ω την πρώτη καλή συναλλαγή και ω το πρώτο χρήσιμο επάγγελμα. Επειδή τότε που δημιουργήθηκε το Ισλάμ, τον 6ο αιώνα στη Μέκα, ε, οι άνθρωποι του Μωάμεθ, οι σύντροφοι του όπω ονομάζονταν, είστε. ήταν έμποροι. Δύο ερωτήματα πριν σα αποδεσμεύσω. Αρχικά, ποια ήταν τα συμπεράσματα αυτού του διμερού του συνεδρίου. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα μεταξύ οικονομίας, λεφτών και θρησκειών και Πρέπει να ενωθούν ε, οι θρησκείε, όχι στην προσευχή να γίνει συγκριτισμό, αλλά να γίνει μια ένωση όλων των θρησκειών που να ασχοληθεί με τα θέματα τα οικονομικά. Και λόγω τη οικονομική κρίση, και λόγω των πολέμων, και λόγω του μεταναστευτικού. Δηλαδή, είναι απαραίτητο να γίνει ένα think tank, να γίνει μια ένωση η οποία να ασχοληθεί επιτέλου με το θέμα εμπορευματικοποίηση τη θρησκείας. Commercialization of religions. Το δεύτερο συνέδριο είναι ότι πρέπει να γίνουν. Ε, στην Θεολογική Επιστήμη, κάποιε προσπάθειε να γραφτούν κάποια συγγράμματα τα οποία ανασχολούνται με αυτό το θέμα. Και το τρίτο είναι ότι πρέπει να υπάρξει διαφώτιση και εκπαίδευση για αυτό το θέμα, γιατί αυτό ε, το θέμα τη σχέση θρησκεία και εμπορίου αρχίζει από το δημοτικό. Πώ το παιδάκι όταν νηστεύει, όταν προσέρχεται, δεν σκέφτεται τα λεφτά, δεν σκέφτεται ότι θα κερδίσει κάτι, αλλά ξέρει ότι αυτή τη στιγμή λέω το πάτερ μόνο, το λέω για μένα και για την οικογένειά μου. Πάντω, οικονομική απάτη. Ε... Συζητήθηκε έντονα, όπω καταλαβαίνω, στο συνέδριό σα. Είναι ένα θέμα όμω πάπτε δικαιοσύνη. Ε, σω το δείτε ακόμη και με την Υπουργό την ίδια. Γι' αυτό εξάλλου είμαστε χαρούμενοι που ήρθε η κυρία Υπουργό στο συνέδριό μα. Ασφαλώς πρέπει να γίνουν κάποιε. Ε, Πρέπει και ο νομοθέτης στη Βουλή να θέσει ε, κάποια όρια, δηλαδή πόσο δικαιούνται οι εκκλησίες, πόσο δικαιούνται οι κοινότητες, οι θρησκευτικέ να κάνουν business, να το πω έτσι, Μάλιστα. και πόσο αυτά τα, ε, αυτά τα κέρδη πάνε προς το καλό και προς το συμφέρον του τόπου. Μάλιστα. Ας μην με παρερμηνεύσουν ή να με παρεξηγήσουν ε, αυτοί που με ακούν, δεν έχουμε τίποτα εναντίον της εκκλησίας μας, ήδη, ήδη η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πολύ μαζεμένη, ε, Όμω αυτά τα θέματα πρέπει να συζητηθούν πολύ, γιατί γίνονται πολλέ απάτε και στο όνομα του Θεού. Εξάλλου και οι σταυροφορίε τελειώνοντα άρχισαν ε, για να απελευθερώσουν του ε, Αγίου Στόπου και Αλλά ο Πάπα Ουρβανό ο δεύτερο υποσχέθηκε σε όσου πήγαν να πολεμήσουν ότι θα απαλλάσσουν και θα συγχωρούνταν από τι αμαρτίε του. Οπότε βλέπουμε ε, τη σχέση θρησκεία και ε, πολέμου και οικονομικών συμφερόντων. Ευχαριστώ πολύ για την να, να είστε, Άστε καλά. Καλή Καλή Ευχαριστώ πολύ.